Έφυγα με τον πρώτο άντρα που με έβγαλε από την κόλαση που βρισκόμουν. Κόλαση, είπες? Μία, δεν έπρεπε να είχα παντρευτεί τον πατέρα σου. Έκανα ένα τραγικό λάθος, αλλά νόμιζα ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ξαφνικά ένιωσα παγιδευμένη και δεν μπόρεσα να το αντέξω. Ασφιχτιούσα, πνιγόμουν, έφυγα μακριά. Αυτή είναι η αλήθεια. Κι εγώ. Όταν με γέννησες δεν χάρηκες καθόλου. Είχα πέσει σε κατάθλιψη. Δεν ένιωθα καλά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να σου δώσω αυτά που ήθελες. Μάλιστα δεν είχα τίποτα απολύτως να σου προσφέρω. Είμαι σίγουρη ότι έκανες ό,τι μπορούσες. Ο μπαμπάς φταίει. Όχι, Μία, όχι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι, ο πατέρας σου έκανε ό,τι μπορούσε. Αλήθεια, τον ξέρω καλά. Είναι απαιτητικός. Θέλει τα πάντα να γίνονται με το δικό του τρόπο. Όχι, δεν φταίει αυτός. Έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτός φταίει. Δεν μπορεί να καταλάβει μια γυναίκα. Δεν έχει ιδέα και δεν έχει και τη διάθεση να μάθει. Αν καταλάβαινε τι περνούσες, δεν θα είχες φύγει. Όχι, γλυκιά μου, δεν είναι αλήθεια. Βάλαμε και οι δύο τα δυνατά μας και παλέψαμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν λύνονταν με τίποτα. Αυτός σε μεγάλωσε και έκανε ό,τι μπορούσε για να το κάνει καλύτερα. Σε ανέθρεψε πολύ καλά. Είμαι έτσι, πολύ λες, χαρούμενη με αυτό που βλέπω. Ότι με ανέθρεψε καλά. Μου είπε ψέματα. Μεγάλωσα μέσα σε ένα ψέμα. Όχι, Μία. Με διέλυσε. Όχι. Ναι. Όχι, αγάπη ναι. μου. Όχι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έφυγα. Όχι, όχι, δεν φταίει. Εγώ σε εγκατέλειψα. Όχι, ο πατέρας σου. Εγώ φταίω γι' αυτό. Μαμά, σε παρακαλώ, μη με εγκατέλειψεις ξανά. Έγινε, θα μου πεις τι έγινε. Όλα εντάξει εδώ. Ναι, γιατί? Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι σίγουρη, ναι. Πες μου, πού είναι η Θέλη και οι φίλες της? Στο δωμάτιό της. Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Πες μου, ο Ντουνόφ δεν ήρθε να τη φωνάξει, ε? Θα μου πεις γιατί τόσες ερωτήσεις, τι έγινε? Ρωτάω γιατί η βόμβα θα εκραγεί από λεπτό σε λεπτό. Πες μου, έλα, έλα, πες μου. Λέγε. Όχι, όχι, θα το μάθεις αργότερα. Δεν θα περιμένεις πολύ. Λοιπόν, τι λες? Ξόδεψες όλα τα λεφτά σου? Όχι, όχι, δεν ήταν ακριβά. Ο Μιράντα μου έδωσε μια προκαταβολή τις προάλλες. Τέλεια. Ναι. Τέλεια, δεν θέλω να ξοδεύεσαι. Ναι, τι λες για τα χρώματα? Είχα φανταστεί ότι θα ήταν πιο φωτεινά. Μου φαίνονται πολύ σκούρα αυτά. Όχι, μην ανησυχείς. Θα ρίξω μέσα λίγο λευκό. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου κάτι άλλο. Έκανα ένα πρόχειρο σχέδιο ναι. της κουζίνας. Mm-hmm. Αγόρασα ήδη τα ξύλα και τώρα το μόνο που απομένει είναι να τα φτιάξουμε. Τι λες κι εσύ? Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά θα μας κοστίσουν μια περιουσία. Θα τα φτιάξω εγώ. Μπορώ. Μόνος σου? Φυσικά. Θα τα φτιάξεις όλα με τα χεράκια σου? Με τα χεράκια μου. Και τι άλλο θα κάνεις? Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρεις για μένα. Για παράδειγμα? Για παράδειγμα... Θέλει, θέλω να μιλήσουμε. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Εκείνη η πόρτα, κάνε μεταβολή και φύγε. Όχι. Θες να μιλήσουμε τώρα αμέσως? Ναι. Σε πειράζει? Μίλα του. Ευχαριστώ. Τα ξέχασα. Περπατούσα εδώ και ώρες αζόμπι και αυτή η κατάσταση κοντεύει να με τρελάνει. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Εντάξει. Πες μου, είσαι εγγυός? Τον καημένο το Φράγκο, το λυπάμαι. Περιμένει τη Μία να τον συγχωρέσει. Δεν τον έχω ξαναδεί σε τέτοιο χάλι. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσει με τον καιρό. Εντάξει, εντάξει. Δεν θα ξαναμιλήσω για τη Μία, στο υπόσχομαι. Η Λουχάν, είχες κανένα νέο της? Άλλαξε κουβέντα. Ο Πάμπλο, τι κάνει ο Πάμπλο, όλα καλά? Να πάει να πνιγεί ο Πάμπλο. Μαρίζα, τι είναι αυτά που λες, δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Γλυκιά μου, μήπως τσακωθήκατε πάλι? Πες μου. Πες μου. Χωρίσαμε.
Γιατί ερωτεύτηκα λάθος άνθρωπο, μάμα? Είναι ένας από τους νόμους της αγάπης. Τι? Κοίτα τη Φέλη και τον Λάλο, για παράδειγμα. Ή τη Μία και τον Μανουέλ. Δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους. Όλοι ψάχνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, και όταν το βρίσκεις, δεν μπορείς να μείνεις μαζί του. Κάνεις λάθος, μερικές φορές μπορείς. Ερωτευόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου, αλλά μετά είναι πολύ δύσκολο να την αντέξεις. Όμως τα ζευγάρια πρέπει να μάθουν να συμβιβάζονται, να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις, να αφήνουν στην άκρη τους εγωισμούς και τα καπρίτσια. Κατάλαβες? Αυτό που συμβαίνει με τον Παύλο είναι διαφορετικό. Πες μου τα όλα. Έτσι θα σε καταλάβω καλύτερα. Ο Παύλο τα ξαναβρήκε με τον πατέρα του. Μετά από όσα του έχει κάνει ο Σέρτζιο, του έχει ακόμη εμπιστοσύνη. Μάλιστα έστειλε κάτι τύπους να τον απαγάγουν για να διαλύσει τη σχέση μας, μαμά. Δεν το πιστεύω. Ο τύπος είναι τρελός. Το ότι είναι τρελός το ξέρουμε όλοι. Όλοι εκτός από τον Παύλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπει ότι δεν τον αγαπάει. Δεν τον αγαπάει γιατί δεν είναι δυνατόν να αγαπάς κάποιον και να του φέρεις έτσι. Άκου, γλυκιά μου, ο Παύλο δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Πρέπει να του συμπαρασταθείς. Μόνο τον πατέρα του έχει. Έχει και εμένα. Λάθος. Δεν με έχει πια. Με είχε. Βοήθησέ με να τον ξεχάσω, μαμά. Αχ, μακάρι να μπορούσα, μωρό μου, να το κάνω. Παύλο! Γεια! Τι θες εδώ, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Δεν ήρθα να μιλήσουμε για μας. Θέλω να σου μιλήσω για τον Μανουέλ. Τηλεφώνησέ μου όταν φύγει. Καταλαβαίνω ότι είσαι μητέρα του και ανησυχείς. Θα σε ενημερώνω όμως. Εντάξει, τα λέμε. Γεια σου. Πώς είναι η μαμά του Μανουέλ? Μια χαρά. Τώρα που μιλάει κάθε μέρα με το γιο της. Για να γίνει καλά, ο Μανουέλ πρέπει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο Μεξικό. Ναι. Μίλησα με τους γιατρούς για τη μεταφορά του. Πονάω κι εγώ που τον χάνω, αλλά είναι για το καλό του. Και εμένα θα μου λείψει πολύ. Αλλά αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος... Θέλω να μιλήσουμε τώρα αμέσως. Σ' ακούω. Πώς είναι δυνατόν να είναι μαζί σου? Θέλω μόνο ένα πράγμα να σου πω. Ηρέμησε και λέγε. Άκου, για το καλό σου, μην τολμήσεις να κάνεις τη Φέλη να υποφέρει, γιατί αλλιώς... Αλλιώς τι? Αλλιώς θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Θα έρθω με τον πατέρα μου και τους μπράβους του και θα σε κάνουμε αγνώριστο. Κατάλαβες? Μάξι, σε περίμενα. Γιατί? Έλα, πες μου. Τι είπε η Ντολόρες? Πες μου όλες τις λεπτομέρειες. Πώς αντέδρασε όταν της είπες γιατί θέλει? Έπαθε συγκοπή, ε? Η Ντολόρες δεν είναι στο Buenos Aires. Τότε το είπε στον πατέρα της. Δεν ήρθε ακόμα ο πατέρας της εδώ? Όχι. Όχι, ούτε αυτός ούτε οι Ντολόρες θα μάθουν από μένα γιατί θέλει. Μα γιατί όχι, Μάξι, νόμιζα ότι μπορούσα να στηριχτώ πάνω σου. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό, σε κετεύω, Μάξι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στη Φέλη, εντάξει. Μοιάζομαι πολύ για αυτή την κοπέλα. Το θέμα έληξε. Γεια σου, Σολ. Όχι, όχι, δεν θα σταματήσεις το σχολείο, Λουχάν. Δεν θα κάνεις τίποτα χωρίς το απολυτήριο του Λυκείου. Το συζητάμε μετά γιατί ήρθε πελάτης. Και μην νομίζεις ότι θα το ξεχάσω. Ναι. Μπορείτε να μην αγγίζετε τα προϊόντα. Δεν ακούτε. Απαγορεύεται να τα αγγίζετε. Τι θέλετε? Να μάθω πώς είσαι. Δεν ξέρω πώς με βρήκες, αλλά θέλω να φύγεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα φύγω αν δεν μιλήσουμε. Δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί δεν μπορώ να φύγω από το μαγαζί. Δεν πειράζει, ας μιλήσουμε εδώ. Όχι, όχι, μπορεί να. Γιατί όχι? Μπορεί να έρθει το αφεντικό και όταν δει ότι μαζεύω φίλους να με διώξει. Μην του λες άλλα ψέματα του καημένου. Τι τρέχει, θέλετε να φύγετε? Θα μείνω εγώ στο μαγαζί. Όχι, όχι, γιατί η Σάρα μου είπε ότι θα έρθει ο προμηθευτής και μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Ωραίο ψέμα, θες να του πω κι εγώ ένα? Αν δεν ήξερα ότι είσαι τόσο γενναίο κορίτσι, θα πίστευα ότι φοβάσαι να μιλήσει με τον φίλο σου. Τι θες εδώ? Δεν βλέπεις ότι καταστρέφεις τις ζωές μας, ε? Μαρίζα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Είμαι κι εγώ χάλια.
Σιγά μην είσαι. Πες μου, γιατί να χωρίσουμε αφού αγαπιόμαστε, ε? Γιατί δεν ταιριάζουμε. Μα ποιος ο λόγος να πληγώνουμε ένας τον άλλον ενώ αγαπιόμαστε τόσο πολύ, ε? Εντάξει, δεν θα τα ξαναβρω με τον πατέρα μου. Αν αυτό είναι τόσο σημαντικό για σένα, δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ. Σε χρειάζομαι όμως, δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί κλαις, τι είπα πάλι? Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λες, αλλά αυτά που νιώθεις. Εγώ το μόνο που νιώθω είναι ότι αν δεν είμαι μαζί σου, θα πεθάνω. Θα δίνα τα πάντα για να μείνω μαζί σου. Δεν είναι αυτό το θέμα, Παύλο. Δεν μπορείς να διαλύσεις τη σχέση σου με τον πατέρα σου επειδή στο ζητάω εγώ. Δεν μου αρκεί. Κάνω ό,τι μπορώ, Μαρίζα. Ο πατέρας μου είναι ο μοναδικός συγγενής μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει. Και για να λέμε την αλήθεια, όποτε τα βάζω μαζί του, στο τέλος πάντα εγώ χάνω. Τα έχεις δει. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έχω κανέναν. Έχεις τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να τον νικήσεις και αυτό είναι ένα ψέμα που δημιούργησε ο πατέρας σου για να σε κάνει ό,τι γουστάρει. Αν θες, μπορείς να τα βάλεις με όλο εγώ τον κόσμο. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είσαι ένα μυαλοπλάσμα. Πρέπει να κοιτάς τη ζωή κατάματα. Και να αγωνίζεσαι συνέχεια, Παύλο, να σταθείς στα πόδια σου. Γιατί καταλήγεις πάντα στο ίδιο θέμα, γιατί τα κάνεις δύσκολα? Γιατί όλα. Η ζωή είναι δύσκολη. Και δεν θα γίνει πιο εύκολη επειδή είσαι γιος του Μπασταμέντε. Δηλαδή, τι πιστεύεις, ότι ο κόσμος θα αλλάξει αν τα βάλω εγώ με τον πατέρα μου? Ότι δεν θα γίνονται οι αδικίες? Ο πατέρας μου είναι απλά ένας κόκκος άμμου σε μια διεφθαρμένη παραλία. Και αν πεθάνει αύριο, αυτή η παραλία δεν πρόκειται να αλλάξει. Μαρίζα, είσαι αφελής να νομίζεις ότι μπορεί να τα αλλάξει κανείς αυτό. Το ξέρω, αλλά μπορώ τουλάχιστον να επιλέξω σε ποιο στρατόπεδο θα είμαι. Και εγώ το ίδιο. Ένα αμάξι δεν θα αλλάξει τη ζωή μου. Είναι σημαντικό για μένα να σταματήσει ο πατέρας μου να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτό έχει σημασία. Αυτό δεν δικαιολογεί ότι πουλήθηκες για ένα αμάξι. Εμείς οι δύο ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους. Στο δικό σου όλα έχουν την τιμή τους. Στο δικό μου όμως όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, έστω και να αγαπιόμαστε. Δεν σε καταλαβαίνω. Προσπαθώ, αλλά δεν σε καταλαβαίνω. Κρίμα, κρίμα. Ακόμη εδώ είσαι? Ναι. Σε βοήθησαν καθόλου οι σημειώσεις? Πάρα πολύ. Θα δυσκολευόμουν χωρίς αυτές. Οκ. Συνέχισε το διάβασμά σου και θα διαβάσω κι εγώ. Για να δω, πρέπει να διαβάσω το κεφάλαιο. Χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Θα το καταλάβω. Πού θα πάει, θα το καταλάβω. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι που έχεις πει εσύ. Γιατί δεν αφήνεις κάποιον που ξέρει περισσότερο από σένα να σε βοηθήσει? Κοίτα, δεν θέλω να νομίζεις ότι σου δάνεσαι τις σημειώσεις για να με βοηθήσεις στα μαθήματα. Καταλαβες? Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Όχι. Θα το κάνω μόνος μου. Κάποιο τρόπο θα βρω. Εντάξει. Οκ. Ναι. Μου ήρθε μια ωραία ιδέα, Γκίντο. Αν θες και εσύ, μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μαθήματα μαζί το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια? Ναι, έτσι θα τα περάσεις. Σε ευχαριστώ.